κι ένα φιλί σου ξενυχτό. Μη μου ζητάς να ξεπεράσω όσα ζήσαμε ως εδώ. Μη προσπαθείς, δεν θα αλλάξω, θα σε θέλω όσο μπορώ. Κάθε μέρα για μας τους δύο, ένα χαμόγελο, ένα αστείο. Είμαστε με τον κύριο Μιχάλη Κακουλίδη, τον διαχειριστή της Ελληνικής Κοινότητας Ναυτομοντελιστών, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για την σημερινή εκδήλωση. Καλημέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Η σημερινή εκδήλωση ήταν η κοπή της πίτας του 2013 για την Ελληνική Κοινότητα Ναυτομοντελιστών, η οποία έλαβε χώρο στον ΣΕΑΤΝΑΚ, στον Σύλλογο Ερασιτεχνικών Αλλοιών Ναυταθλημάτων Καλυθέας της Τζιφιών. Όπως και κάθε χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια κόβουμε την πίτα μας εδώ στο συγκεκριμένο όμιλο, ο οποίος μας προσφέρει το χώρο του. Μαζευόμαστε όλοι οι φίλοι που είμαστε μέσα στην Ελληνική Κοινότητα Ναυτομοντελιστών και για το καλό του έτους κόβουμε την πίτα. Και τώρα με το πέρα της πίτας θα πάμε στη θάλασσα να πλέψουμε τα μοντέλα μας. Βλέπουμε ότι η οικονομική κρίση δυσκολεύει όλο και περισσότερο το μοντελισμό. Εσείς εδώ πέρα, όσον αφορά τον αυτομοντελισμό, πώς τα βλέπετε τα πράγματα χρόνο με το χρόνο? Κοίτα, χρόνο με το χρόνο έχουμε μία μείωση σε ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε από το μηδέν, αγοράζοντας όμως ένα ακριβό μοντέλο που ενδέχεται να μην ακολουθήσουν και τον αυτομοντελισμό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ξεκινάνε πάνε, αγοράζουν ένα μοντέλο και μετά δεν τους βγαίνει, έχουν μειωθεί κατά πολύ. Έχουν αυξηθεί όμως άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην κοινότητα. Εμείς μέσα στην κοινότητα κάνουμε κάποιες δράσεις, οι οποίες μαζευόμαστε 2-3 άτομα οι οποίοι έχουν κάποια γνώση στη διαχείριση υλικών, είτε αυτό είναι πολυεστέρας, είτε αυτό ήταν εποξικό, καλούπια, και φτιάχνουμε μοντέλα, φτιάχνουμε γάστρες εσωτερικά και τις οποίες τις δίνουμε μετά στα μέλη. Ένα τυπικό κόστος των υλικών. Έτσι, παίρνουμε καινούργια μέλη στην κοινότητα, τους δίνουμε το ένασμα να ξεκινήσουν να φτιάξουν κάτι δικό τους, γιατί αυτό είναι και ο μοντελισμός. Ωραία τα γρήγορα σκάφη, τα εύκολα, τα ιστιοβλέκα τα οποία τα αγοράζεις, τα scale τα οποία τα παίρνεις έτοιμα. Είναι μια ready to run λύση, την οποία την παίρνεις και πλέεις. Αλλιώς είναι όμως να κάτσεις να το φτιάξεις από το μηδέν εσύ. Αυτός είναι και ο μοντελισμός. Από εκεί και πέρα, στα μέλη τα οποία δημιουργούν σκάφη, είχαμε μια αρκετά μεγάλη αύξηση. Ήδη στους αγώνες, στους ιστιοπλοϊκούς, οι κατηγορίες έχουν γεμίσει με σκάφη. Και όσο προχωράει ο καιρός, μπαίνει συνέχεια νέο αίμα. Το 2013 συνεχίζουμε, γιατί η αγωνιστική σεζόν ξεκινάει το φθινόπωρο του προηγούμενου έτος. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού τα πρωταθλήματα εστιοπλοϊκών της κλάσης IOM, RG65, M, Open και Footy. Έχουμε σε αυτές τις πέντε κλάσεις, το οποίο πρωτάθλημα θα λήξει γύρω στον Ιούνιο, εκεί όπως λήγει. Πάλι
μετά από αυτό θα έχουμε κάποιες ρεγκάτες, όπως είχαμε τη χειμωνιάτικη ρεγκάτα τον Δεκέμβρη στο Λαύριο. Θα έχουμε και μία καλοκαιρινή πριν ουσιαστικά τις διακοπές μας, τις οποίες τις κάνουμε στο Λαύριο. Και διάμεσα έχουμε συναντήσεις. Συναντήσεις μελών και με εστιοβλογικά και με σκαφή κλίμακας και με ταχύπλοα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πλάνο, εκτός ότι κάποια στιγμή χρονικά δεν έχουμε θέση στο περιθώριο, θα γίνει μία τροποτινά ρεγκάτα για ταχύπλοα. Θα μαζευτούν τα ταχύπλοα να κάνουμε ένα τύπου διαγωνισμού. Εμείς από τη μεριά μας να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και κάθε φέτος και καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κάθε χρόνο και καλύτερα και κάθε πέρσι και όλοι εδώ. Στη ζωή και στον αέρα την κερνώ.